Μωριά! Τρεις εβδομάδες που χάσαμε το σκουφά. Και να είμαστε τώρα να τσακωνόμαστε για την αρχηγία. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είμαι εγώ. Το αιώνιο ρωμαϊκό κουσούρι. Βγάλε τις σκούφια σου και βάρα. Με ηρωνεύεσαι επειδή θέλω να γίνω αρχηγός, ε? Και βέβαια θέλω να γίνω. Γιατί νιώθω πιο άξιος από όλους σας. Πιο άξιος. Πιο καπάτσος. Πες το, πώς αρέσει, κύριε Σέκερη. Ένας φιλόδοξος, αυτό είσαι. Και εσύ τώρα πάρ' τη σκούφια σου και βάρα. Μόνο που η φιλοδοξία η δική σου είναι κρυφή. Δεν έχεις τα κότσια να τη φανερώσεις. Όχι, ένα Αναγνωστόπουλε. Δεν είσαι άξιος για να γίνεις πρώτος. Γεννήθηκες δεύτερος. Και εκεί θα μείνεις. Ενώ εσύ, παπά, γεννήθηκες για πρώτος. Αυτό πασχίζεις να πιστέψουμε. Δεν πασχίζω τίποτα. Τα έργα μου το αποδείχνουν. Ποιος όργωσε ολάκερη τη Μολδαβία και Βλαχία τρεις φορές. Ποιος προσιλήτησε τους πιο πλούσιους ομογενείς. Ποιος μάζεψε τις καλύτερες εισφορές. Αυτό το πέτυχες με τον Ζοριλίκη και τον Ταϊλίκη. Τον Ταϊλίκη που λες είναι απόδειξη πως μπορώ να κουμαντάρω όλους τους άλλους. Ο Κυρσέκερης έχει το χρήμα και του βγάζω το καλπάκι γιατί το χρήμα έχει δύναμη. Ποιος από εσάς είναι άξιος να γίνει αρχηγός σε μια εταιρεία που την ακούνε μυριάδες Έλληνες. Όταν αυτοί οι μυριάδες Έλληνες που λες μάθουν ότι αρχηγός τους είναι ένας χθεσινός καλόγερος που έγινε πρόσφατα αρχιμανδρίτης και μάλιστα με τον Ταϊλίκη του, τι εντύπωση θα σχηματίσουν? Θα απογοητευτούν. Το πολύ πολύ να μας μουτζώσουν, το δέχομαι. Αλλά φαντάζεσαι να φωνάξουν ζήτω οι Γρήκοι όταν μάθουν ότι αρχηγός στη μεγάλη και τρανή μας εταιρεία είναι ένας ψευτοκαλαμαράς που μόνη του απασχόληση είναι να κρατάει τα κοιτάπια του μαγαζιού σου χρόνια τώρα. Παπά, κάνεις ένα λάθος. Συναγωνίζεσαι εδώ και ώρα με τον Αναγνωστόπουλο. Σαν να είστε οι δυο σας μόνο στην ανώτατη αρχή. Μα όλοι σας έχετε κάνει πίσω και πρώτος εσύ, Κυρμανόλη. Ναι, το εξήγησα. Δεν νιώθω ικανός να οδηγήσω από εδώ και μπρος στην εταιρεία που μπαίνει τώρα σε ένα δρόμο δύσκολο, επικίνδυνο. Σωστά. Από εδώ και πέρα έχουμε να συναντήσουμε τεράστιες δυσκολίες που αν δεν μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε θα οδηγηθούμε από μόνοι μας στη διάλυση. Μην το λες αυτό. Ούτε να τη μελετάμε τέτοια συμφορά. Το λέω αυτό γιατί ο ανταποκριτής μου στη Βιέννη, που έχει δεσμούς με την καγκελαρία, μου γράψε χθες το βράδυ ότι ο Μέτερνιχ πληροφορήθηκε ότι υπάρχει, λέει, μια συνωμοτική εταιρεία Γρεκών με απότερο σκοπό την ανταρσία των Ραγιάδων. Ώστε αποκαλύφθηκε το μυστικό μας. Αλίμονο. Τώρα όλες οι καγκελαρίες θα ξεσηκωθούν εναντίον μας και θα ρίξουν όλο το βάρος τους πάνω μας. Ενώ εμείς πιανόμαστε από το λαιμό για το ποιος θα γίνει αρχηγός της εταιρείας. Που θα διαλυθεί. Που θα διαλυθεί. Πώς το λες αυτό? Γιατί ακούω αυτά που λέμε όλοι εδώ πέρα.
και αυτά που κρύβονται πίσω από αυτά που λέμε. Και ποια είναι όλα αυτά, για πες μας. Είμαστε ανίκανοι. Όλοι, χωρίς εξαίρεση. Κατάλαβες, παπά? Όχι μόνο να βρούμε έναν αρχηγό ανάμεσά μας και να τον παραδεχτούμε όλοι μας χωρίς να σφαχτούμε ανάμεταξύ μας, αλλά είμαστε ανίμποροι να κρατήσουμε την ίδια την εταιρεία στη ζωή που την αρχίσαμε από το μηδέν και τη φτάσαμε ως εδώ πέρα που βρίσκεται σήμερα. Έλα, 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 Τσακάλοφ, πάψε να μυρολογάς. Λες και ήρθε το κακό μας τέλος. Δεν μου αρέσει να γίνομαι προφήτης του κακού. Αλλά πίστεψέ με, ματώνει η ψυχή μου σαν συλλογίζομαι πως τα οράματά μας θα διαλυθούν. Και αυτός ο φόβος αρχίζει να ριζώνει μέσα μου και να με βάζει σε αγωνίες. Ώστε φοβάσαι τη διάλυσή μας. Τη θεωρώ αναπόφευκτη. Γιατί μας λείπει ένας αρχηγός. Γιατί είμαστε ανίκανοι να βρούμε έναν αρχηγό που να τον πιστέψουμε όλοι μας. Γι' αυτό. Κι αν τον βρούμε αυτό το διαλεκτό. Θα ήταν ένα θαύμα. Μην ξεχνάς ότι αυτό το θαύμα, Τσακάλοφ, το έχω κάνει κι άλλοτε. Όταν βρήκα το σκουφά. Και τον έβαλα αμέσως πάνω από το κεφάλι μου. Τον αναγνώρισα πρόθυμα. Ακούς, παπά? Σαν πολύ καλύτερό μου. Και καλύτερό μου, Φλέσσα. Γιατί μου ρίχνεστε εμένα και όχι σε αυτό το μουλοχτό τον Καλαμαρά που απαιτεί την αρχηγία? Και την απαιτεί πώς? Με το καλαμάρι του. Ενώ εγώ έχω όπλα και δύναμή μου το Ευαγγέλιο και του δίνω την πιστόλα. Τους υποτιμάς τους Καλαμαράδες, παπά Φλέσσα. Αλλά μάθει από μένα, όταν θα ελευθερώσουμε την πατρίδα μας, αυτοί θα πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Θεός να δώσει να μην το δω. Καλύτερα μου κοπεί το κεφάλι. Και θα το δεις και το κεφάλι σου δεν θα κοπεί. Εκτός και στο κόψουμε αυτοί. Ποιος? Αυτός? Αναγνωστοπουλάκος? Θα βρεθούν πολλοί αναγνωστό. Στους φαναριώτες εννοείς. Σωστά το βλέπεις. Γι' αυτό και τους κρατήσαμε μακριά από την εταιρεία. Θα έρθουν από μόνοι τους. Θα τρέξουν όταν θα αρχίσει η μοίρασιά της εξουσίας. Και όπως είναι πανούργοι και οι τρικατζίδες, θα αρπάξουν τα οφίσια και τα πόστα και θα κουμαντάρουν τον τόπο. Α, τους παραδίνεις αξία. Λέω αυτά που ξέρω, που έπαθα και έμαθα. Τούτος εδώ, ο Αναγνωστόπουλος που ακούει και δεν μιλάει καθόλου, μπήκε στις δουλειές μου πριν από 10 χρόνια. Σαν απλός γραφιάς. Και σήμερα κυβερνάει και τις επιχειρήσεις μου και εμένα τον ίδιο. Και αν δεν του παραδίνεις όλα αυτά? Δεν του τα παρέδωσα εγώ. Το σύστημα. Οι Καλαμαράδες, όπως λες και εσύ. Αλλά ξεφύγαμε από το θέμα μας. Ας ξαναγυρίσουμε στον αρχηγό. Ξάνθο, κάποιον έχεις κατά νου σου? Τον Καποδίστρια. Τον Καποδίστρια. Αυτό είναι ένα θαύμα. Αυτός μάλιστα. Πάει καλά. Θα τον προσκυνήσουμε όλοι. Κι εγώ πρώτος από όλους. Μαζί μας και ο Σκουφάς. Ο Θεός σας αναπάψει την ψυχή του. Όσο ζούσε, δεν μου κρύβε την αγωνία του για το τι θα συνέβαινε στην εταιρεία όταν έκλεινε τα μάτια. Είμαστε πολύ στην ανώτατη αρχή, μου λέγε. Και οι πολύ αργά ή γρήγορα θα πέσουν σε φαγωμάρα. Και να τα. Τώρα είμαστε μονιασμένοι, έλεγε. Γιατί όλοι σας βλέπετε ότι την αρχηγία που μου δώσατε ούτε τη θέλω, ούτε μου ταιριάζει. Δεν ήταν φιλόδοξος. Γι' αυτό και τον δεχόμασταν ακόμα κι όσοι από εμάς διψάνε για την αρχηγία. Αφήστε τα αυτά και ας ξαναγυρίσουμε στον Καποδίστρια. Είπες, Ξάνθο, ότι τον μελέτησε και ο Μακαρίτης. Πολλές φορές. Ακόμα και τη μέρα του θανάτου του. Τορκίζομαι. Σε πιστεύω, Ξάνθο. Μόνο που ο Μακαρίτης ήξερε ότι ο Καποδίστριας δεν ήθελε να ακούει ούτε λέξη για την εταιρεία μας. Στην αρχή, γιατί έβλεπε την κίνησή μας μικρή, ασήμαντη. Μετά όμως φαίνεται πως άλλαξε γνώμη. Και ποιος το βεβαιώνει αυτό? Η πράξη θα το βεβαιώσει. Όταν του στείλουμε επίσημο αποσταλμένο να του προσφέρει την ανώτατη αρχή. Όταν δεις τα χαρτιά που θα του πάμε, πως είναι χιλιάδες τα ορκισμένα μέλη της εταιρείας. Είμαστε 800.000. Αυτά διαδίδω και τα πιστεύουν. Κι ας είμαστε 80.000 μετρημένοι. Το ψέμα πάλι. Το ευλογημένο ψέμα. Γλυκύτερο και από την πικρή αλήθεια. Όταν δεις τους καταλόγους μας προϊστούς, οπλαρχηγούς, καραβοκυραίους έμπορους, όλη τη ζώσα δύναμη του γένους. Όταν του πούμε πως όλοι οι ραγιάδες είναι έτοιμοι να ξεσηκωθούνε. Στο Μοριά, στη Ρούμελη, στα νησιά, παντού. Δεν θα συγκλονιστεί ο Κόντες. Δεν θα συγκινηθεί. Το πιστεύω. Θέλω να το πιστεύω.
Τον αντάμωσα μια φορά μονάχα. Κοίτα στο βλέμμα του να έχει κρυμμένη μια πατρίδα που τώρα τον καλεί να τη λυτρώσει. Δεν θα μπορέσει να τα αρνηθεί, όχι. Δεν θα μπορέσει. Το γένος τον καλεί. Ο ενθουσιασμός σου, αδερφέ Τσακάλοφ, με μέθησε και εμένα. Όλους μας. Ο Καποδίστριας θα είναι ο σωσμός μας. Λοιπόν, Ξάνθο, ξεκίνα για την Πετρούπολη. Να πας στο Καποδίστρια τα προσκυνήματα της εταιρείας μας. Τα προσκυνήματα του γένους. Το κάλεσμά του. Όχι, κύριε Ξάνθο. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την προσφορά σας, όσο τιμητική και αν την θεωρείτε εσείς. Δεν την θεωρούμε, εξοχότατε. Είναι αρχηγός του έθνους. Φαντάζεσαι ένας θρόνος. Θρόνος με αγκάθια. Γιατί αυτό μου προσφέρεται. Αρχηγός μιας επαναστάσεως που η Ευρώπη θα την αποκαλέσει ανταρσία και που θα τη συντρίψουν όλα τα ανακτοβούλια σε ένα κίνημα αφρόνων. Αυτό μου προσφέρεται. Συμπαθάτε με, εξοχότατε. Αλλά τα βλέπετε όλα μαύρα, γιατί ίσως δεν ξέρετε ότι ο Μοριάς και η Ρούμελη είναι έτοιμοι για ένα ξεσηκωμό που θα συνταράξει τον Ντοβλέτη. Το Ντοβλέτη. Το μέγα κράτος του Σουλτάνου. Εσείς οι ελάχιστοι, οι άοπλοι, θα συνταράξετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μα έχετε τρελαθεί εντελώς. Μπορεί. Από απελπισία όμως. Ο Ραγιάς δεν την αντέχει άλλο τη σκλαβιά του. Και θα ξεσηκωθεί. Είτε το θέλουν οι τρανοί, είτε όχι. Και θα χαθεί. Γιατί εκεί τον οδηγείτε. Εκεί τον πάτε εσείς οι ασήμαντοι, οι άμυαλοι. Οι παραζαλισμένοι από τις μικροφιλοδοξίες σας και εγώ δεν ξέρω από ποιους άλλους ύποπτους σκοπούς. Μα αν μας οδηγούσε η φιλοδοξία, δεν θα ερχόμασταν να γονατίσουμε μπροστά σας και να σας προσφέρουμε την αρχηγία του αγώνα. Ποιανού αγώνα, κύριε? Με λίγα παλιοντούφεκα. Με καμιά σαρανταριά κλέφτες από το Μοριά και αρματολούς από τη Ρούμελη. Με ένα λαό ράθυμο, μπορεί και εχθρικό, που μισεί τους κοτσαμπάστιδες πιότερο και από τους Τούρκους. Με αυτούς θα πολεμήσετε μια αυτοκρατορία που τη φοβάται ακόμα και ο ίδιος ο Τσάρος. Ακόμα και ο ίδιος ο Τσάρος? Δεν το βάζει ο νους μου. Πού να πάει? Διότι, όπως σας είπα και πριν, φαίνεται πως το λιγοστό μυαλό σας έχει σαλέψει εντελώς και δεν βλέπετε τα απλούστερα πράγματα. Αυτά έχω να σας πω, κύριε Ξάνθο. Με τα λύπης μου. Ώστε λοιπόν αρνείστε την παράκλησή μας, την προσφορά μας? Απολύτως. Γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω καμία σχέση και καμία ανάμιξη με αυτή την παραφροσύνη. Διότι περί παραφροσύνης πρόκειται. Τότε επιτρέψτε μου, εξοχότατε, να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος λαός είναι αποτρελαμένος από τον πόθο του για τη λευτεριά. Τόσο πολύ. Και ακόμα περισσότερο. Σας βεβαιώνω. Αν η εταιρεία μας προσπαθήσει να τους συγκρατήσει, να είστε σίγουρος, εξοχότατε, ότι θα μας πουν προδότες, λιπόψυχους, και θα τραβήξουν μπροστά. Ποιοι? Ο λαός, ο λαουτζίκος? Ναι. Με τους αρχηγούς που θα ξεπεταχτούν από το λαουτζίκο, όπως τον λέει η εξοχότη σας. Με τους αρχηγούς που θα ξεπεταχτούν από το λαουτζίκο. Μα τότε ο όλεθρος του έθνους είναι αναπόφευκτος. Γι' αυτό πέφτουμε στα πόδια σας. Και σας παρακαλούμε, στο όνομα του γένους, να αναλάβετε την αρχηγία της εταιρείας μας. Σας παρακαλώ. Μην κάνετε τη θέση μου ακόμα δυσκολότερη. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την έκκλησή σας. Δεν επιδιώκω να σας συγκινήσω, κόντε Καποδίστρια. Απλώς αναλογίζομαι ότι με την άρνησή σας μπορεί να κινδυνεύσει να καταστραφεί η εταιρεία μας. Γιατί έχω να σας πω μονάχα τούτο. Ο σηκωμός θα γίνει. Και όποιος ζήσει, όποιος πεθάνει. Γι' αυτό, κυρά μου, σου μείνεις να έρθεις από την Πάρο, για να προλάβεις το κακό. Μήπως τα παραλές, Σουλτανίτσα? Όχι, σκιαφέντρα μου. Τρεις μήνες τώρα που έλειψα στην Πάρο, η Μανταλούσα μας το πάει από το κακό στο χειρότερο. Ήτανε και από πριν, αλλά τώρα χειροτέρεψε.
Άρχισε να μην τη χωράει το σπίτι. Να φεύγει από το πρωί και να πηγαίνει στην Πέρα Πούντα και να κάθεται εκεί με τις ώρες. Και να γναντεύει το πέλαγο σαν να καρτερεί κάποιον άρθρο. Έτσι δεν είναι? Έτσι όπως τα λες. Τα ίδια έκανε και από όταν ήμουν εγώ εδώ. Δεν το θυμάσαι? Ναι, σχεμα τώρα το παράκανε. Πήγαινε και καθόταν με τις ώρες στο μεγάλο βράχο. Πέρα στο ακροτήρι. Ασάλευτη, αμήλυτη, ίδια λοπερμένη. Τόσο που τρόμαξε η καψέρι και έλεγα μην την παρακινήσει ο Σατανάς και δώσει μια και γκρεμιστεί από το βράχο. Πάψε ανόητη να γκρεμιστεί από το βράχο. Γιατί? Μήπως δεν το λένε βράχο της απελπισμένης που από αυτόν γκρεμίστηκε και πνίγηκε η θυγατέρα του άρχοντα του Κρίσπη? Αυτή θανατώθηκε από αγάπη, εδώ που τον εβλέπεις το λόγο. Μακάρι και να ήταν, Θεέ μου, ένας έρωτας αυτό θα σώζε το παιδί μου. Μα πού? Πού? Εδώ της μιλάς για γάμο και αυτή χύνεται για να σε φάει. Αμδέ μου τρώνει όταν της εύχονται και στα δικά σου δεσποσίνη. Τις προάλλες στο γάμο της Ανέζας της δώσανε κουφέτα από το δίσκο κατά το έθιμο να τα βάλει κάτω από το προσκεφαλό της και να ονειρευτεί αυτόν που θα πάρει. Και εκείνη γέλασε πικρά και έδωσε σε μένα τα κουφέτα. Και αμδέ που ονειρεύτηκα. Κι όμως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο. Τώρα που γύρισα πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Τόση μελαγχολία δεν τη χωρεί το ανθρώπου το μυαλό. Θα της μιλήσω. Θα πατήσω πόδι, μάνα της δεν είμαι. Δεν μπορώ να αφήσω εγώ το παιδί μου να χαθεί γιατί βρέθηκαν 2-3 μυαλοκομμένοι να την ξελογιάσουν με τα κηρύγματά της. Στο όνομα της Θεοτόκου, μην το κάνεις αυτό, κυρά μου. Μην το κοντραστάρεις, μην γίνουμε χειρότερα. Α, παπά, όχι. Τις προάλλες που αποτόλμησα να της πω μισή κουβέντα για τον καημό σου, σαν μάνα που είσαι κι εσύ. Καταλαβαίνω, σε αποπήρε. Μόνο με αποπήρε. Σαν άγρια θάλασσα, φουρτουνιασμένη έγινε η όψη της. Και φώναξε. Με τη μητέρα μου πάει πια. Χωρίσαν οι δρόμοι μας. Χωρίσαν οι δρόμοι μας. Έτσι είπε. Και στράψαν τα μάτια της. Άναψε τα λιχνάρια. Μα είναι μέρα ακόμα. Σκοτίνιασε. Το σκοτάδι είναι μέσα σου, κυρά μου. Αφέντρα μου. Υπομόνεψε, κυρά μου. Αν δεν υπομονέψει η μάνα, τότε ποιος θα κοιτάξει το παιδί? Ξέρεις από πότε έχει εδώ κύριε Ανέστης? Από τα Ολοφικά. Οι Τούρκοι σφάξαν τους γονείς του, τον εσύραν σκλάβο. Γι' αυτό τραγουδούσε το «Πότε θα έρθει ο Μόσκοβος, αφαίρετο σε φέρει». Γι' αυτό. Και πέρασαν από τότε 50, 100, 150 χρόνια. Και ο Μόσκοβος δεν έφερε την επανάσταση. Φαίνεται πως ήταν γραφτό να τη φέρουμε εμείς οι Έλληνες μονάχοι μας, αβοήθητοι ακόμα και από τους Ρώσους. Αυτό το πιστέψαμε βαθιά όταν ξεκινούσαμε τη φιλική μας εταιρεία με τον Σκουφά και τον Τζακάλο. Και να που όσα ετοιμάσαμε πάνε τώρα να χαθούνε. Μην απελπίζεις, αδερφέ μου. Δεν απελπίζομαι, καλέ μου Μάνο. Η επανάσταση θα γίνει. Και να το θέλουμε ακόμα εδώ που φτάσαμε, δεν μπορούμε πια να συγκρατήσουμε τους ραγιάδες. Χωρίς αρχηγό όμως. Η επανάσταση αργά ή γρήγορα θα σβήσει. Αυτός ο Καποδίστριας μας έκοψε τα φτερά. Ίσως όμως ο Ιψηλάντης να δεχθεί εκείνο που αρνήθηκε ο Καποδίστριας. Αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα. Αν δεν δεχτεί κι αυτός, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω άλλη λύση από την αναβολή της επανάστασης. Αυτό θα πω και στους άλλους της ανώτατης αρχής όταν γυρίσω στην Κωνσταντινούπολη. Αναβολή σε τέτοιες περιπτώσεις θα πει ματέωση. Ξέρω. Και αυτό είναι που τρέμω. Γι' αυτό πρέπει να δεχθεί ο εξαδελφός σου ο Ιψηλάντης. Είναι πρίγκιπας, στρατηγός, υπασπιστής του τσάρου. Το όνομά του θα ακουστεί καλά στη Ρωμιοσύνη. Βέβαια δεν θα τον υποδεχτούν πανηγυρικά όπως θα υποδεχόντουσαν τον Καποδίστρια. Αλλά όσο να είναι, η εντύπωση θα είναι σπουδαία. Ίσως και σπουδαιότερη. Γιατί είναι πασίγνωστο ότι ο τσάρος τρέφει η αδερφική φιλία για τον εξαδελφό μου. Ιδίως από τότε που έχασε το χέρι του στον πόλεμο κατά του Ναπολέοντα, ο τσάρος τον θεωρεί σαν ήρωα της αυτοκρατορίας. Ποιες ήταν οι διαθέσεις του εξαδέλφου σου όταν του μίλησες για μένα? Του μίλησα όριστα, όπως είχαμε συμφωνήσει οι δυο μας. Το ίδιο όριστα μου μίλησε και εκείνος. Επιφυλάχθηκε, είπε να σε ακούσει πρώτα. Κατάλαβα όμως ότι κάτι είχε μαντέψει για το σκοπό του ερχομού σου. Γιατί στην αρχή τεινάχτηκε, έδειξε μεγάλη χαρά. Αγαπητέ εξάδελφε, σε χάσαμε. Έλειπα στη Μόσχα. Να σας ζητήσω ένα λαμπρό μου γέννη μας. Τον κύριο Μανουήλ Ξάνθο.
Μας έρχεται κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον αδερφό σου, τον Αλέξανδρο. Το ξέρω. Εκείνος μου ζήτησε να έρθω να ζητήσω συγγνώμη γιατί θα αργήσει λίγο. Δέχτηκε πρωτήτερα την επίσκεψη του διευθυντού της αστυνομίας Γοργόλη και συζητούν αυτή τη στιγμή στο σαλόν για κάτι πολύ σημαντικό, υποθέτω. Τον συγχωρείτε λοιπόν, ε? Ούτε λόγος, πρίγκιπα μου. Το τίτλο του πρίγκιπα τον αρνούμε, κύριε Ξάνθο. Ιδιαίτερα όταν συνομιλώ με Έλληνες αδελφούς. Και μάλιστα της δικής σας περιοπής. Περιοπής? Μα εγώ είμαι ένας ασήμαντος εμποροϋπάλληλος, πρίγκι, κύριε Υψηλάντη. Ξέρω ποιος είστε, κύριε Ξάνθο, πέρα από τον απλό υπάλληλο. Μου έχει μιλήσει για εσάς η δεσποσίνη Μαντώ Μαυρογένους. Η αγαπητή μας Μαντώ. Και μου έχει μιλήσει μάλιστα με έναν τέτοιο ενθουσιασμό που θα έλεγα ότι στο πρόσωπό σας βλέπει κάποιον πολύ αγαπημένο φίλο. Ή μάλλον έναν αδελφό. Ο αδελφός μου ο Ξάνθος. Έτσι σας απεκάλεσε κάποια στιγμή. Και αμέσως μετά σώπασε απότομα, λες και είχε αποκαλύψει κάποιο μυστικό της. Μυστικό? Τι θέλετε να πείτε? Ξέροντας αρκετά τη Δομινίτσα Μαυρογένους, θα έλεγα ότι κάποιος δεσμός θα πρέπει να σας ενώνει. Δεσμός? Εμένα και τη Μαντώ? Όχι. Ναι. Ίσως. Και μάλιστα, νομίζω ότι αυτός ο δεσμός θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με την εκκλησία ή με την πατρίδα. Ας πούμε ότι είσαστε αυτό που ονομάζουν αδελφοποιητή. Α, όχι. Όμως, πριν και πάμε, κάμετε λίγη υπομονή. Αύριο μεθαύριο θα ξέρετε κι εσείς. Συγχωρέστε με που σας έφερα σε δύσκολη θέση με τις ερωτήσεις μου για τη δεσποσίνη Μαντώ Μαυρογένους, αλλά τολμώ να ομολογήσω ότι μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι η πιο σημαντική Ελληνίδα που σας γνώρισε. Έχει μια προσωπικότητα που εχμαλωτίζει αμέσως και την προσοχή σου και το ενδιαφέρον σου. Και δεν φεύγει ποτέ πια από τη σκέψη σου. Δημήτρη, πρώτη φορά σε ακούω να μπλέξεις έτσι το εγκόμιο μιας γυναίκας. Συνήθως είσαι μάλλον δίστροπος με το ασθενές φίλο. Αν δεν σε ήξερα τόσο πεισματικά διάφορα απέναντι σε εκείνο που λέμε φτερωτό γιο της Αφροδίτης, θα έλεγα ότι είσαι κρυφά ερωτευμένος με τη Μαντώ Μαυρογένους, που από ό,τι έχω ακούσει έχει αρκετά γοητευτική εμφάνιση. Η γοητεία της, αγαπητέ εξάδελφε, δεν είναι μόνο στην εξωτερική της εμφάνιση. Είναι βαθύτερα. Πολύ βαθύτερα. Είναι. Με συγχωρείτε, αγαπητέ Ξάνθο, που σας έκανα να περιμένετε. Με συντροφιά όμως ανεκτήμητη. Ο κύριος αδελφός σας με κατέκτησε. Α, ναι. Συνήθως ο Δημήτριος δεν ανοίγεται εύκολα σε ανθρώπους που πρωτογνωρίζει. Εκτός αν το θέμα τον ενθουσιάζει ιδιαίτερα. Μπα. Και υπήρχε τέτοιο θέμα? Ανοησίες. Αλλά νομίζω ότι έχεις να μιλήσεις με τον κύριο Ξάνθο. Ναι. Και σας παρακαλώ. Πρίγκιπά μου, με φέρνει στο σπίτι σας μια αποστολή. Μια ιερή αποστολή. Που όμως για να σας μιλήσω για αυτήν θα σας παρακαλούσα πρώτα να μου ορκιστείτε. Δεν ορκίζομαι ποτέ προκαταβολικά. Εννοώ πριν μάθω αυτό που πρόκειται να μου πούν. Ας είναι και το μεγαλύτερο μυστικό. Μα είναι ένα μεγάλο μυστικό. Κύριε Ξάνθο, ας μην χάνουμε το χρόνο μας άσκοπα. Γνωρίζω αυτό το μυστικό που θα θέλατε ίσως να μου αποκαλύψετε. Το γνωρίζετε? Δεν είναι δυνατόν. Αυτές οι περίεργες χειρονομίες είναι βέβαια τα συμβολικά σημάδια με τα οποία αναγνωρίζεστε όσοι ανήκετε στη φιλική εταιρεία. Ώστε ξέρετε. Ο Θεέ μου, αυτό είναι επικίνδυνο. Ησυχάστε. Δεν κινδυνεύετε βέβαια από μένα. Τι ξέρετε? Πόσα ξέρετε? Φαντάζομαι τα πάντα. Πριν από εσάς, μιλούσα πλάι στο σαλόνι με το διευθυντή της αστυνομίας της Πετρουπόλεως, τον κύριο Γοργόλη. Είναι βαφτιστικός του πατέρα μου. Και τώρα που ο πατέρας μου έχει πεθάνει, αισθάνεται ότι πρέπει να με προστατεύει κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, όταν έμαθε ότι πρόκειται να με επισκεφτείτε. Έμαθε? Από ποιους? Από τους πράκτορές του, κύριε Ξάνθο. Χιλιάδες είναι στην Πετρούπολη. Αυτοί που παίζουν το ρόλο του πληροφοριοδότη του. Μα εγώ δεν μίλησα σε κανέναν. Έξω από 2-3 που είναι απόλυτα εμπιστοί μας. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους απόλυτα έμπιστους του ανέφερε ότι θα ερχόσαστε σήμερα σπίτι μου. Και ο καλός μου Γοργόλης πρόλαβε. Ήρθε εδώ και με κατατόπισε. Γνωρίζει
πολλά για τη μυστική εταιρεία σας. Τους κρυφούς σκοπούς της. Την έκταση που έχει πάρει. Τις μεγάλες επιτυχίες της στο Μοριά και τη Ρούμολη στο θέμα του προσιλητισμού και άλλα πολλά σχετικά με την οργάνωση. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν μου ήταν διόλου δύσκολο να μαντέψω το σκοπό της επισκέψεώς σας και να τον αποδεχτώ πριν χρειαστεί να μου τον ανακοινώσετε εσείς. Να τον αποδεχτείτε? Ναι, και μάλιστα με μεγάλο ενθουσιασμό. Ποιος Έλληνας θα αρνιόταν να γίνει μέλος σε μια οργάνωση που αποβλέπει στην απελευθέρωση της πατρίδας? Λοιπόν, χωρίς να μπαίνουμε και να χάνουμε καιρό σε λεπτομέρειες περιττές, εμπρός, κάνετε με αμέσως μέλος της φιλικής εταιρείας και υπόσχομαι κάθε βοήθεια που θα μου ζητήσει η οργάνωση, ηθική, χρηματική, οποιαδήποτε, οτιδήποτε. Πρίγκιπά μου, τα λόγια σας με συγκινούν και μου δίνουν το θάρρος να ζητήσω από τη χάρη σας μια προσφορά πολύ σπουδαιότερη από την ηθική και χρηματική υποστήριξη που υποσχεθήκατε τόσο αυθόρμητα. Αγαπητέ μου Ξάνθο, και όσοι βρίσκεστε πίσω από την παράνομη αλλά παντοδύναμη, όπως φαίνεται, εταιρεία σας, την πατριωτική εταιρεία σας, σας ανακοινώνω επίσημα πως δεν υπάρχει καμιά θυσία που να μην είμαι διατεθειμένος να κάνω για την εξυπηρέτηση των σχεδίων σας, των σχεδίων μας. Φτάνει αυτά τα σχέδια να υπηρετούν πάντα με πίστη και αγνότητα τα συμφέροντα του γένους. Ναι, αγαπητέ μου εκπρόσωπε της φιλικής εταιρείας, αγαπητέ απεσταλμένε, τι ζητάτε ακριβώς από μένα? Το ύψιστο. Χρήματα? Πόσα? Όχι, όχι, όχι χρήματα. Αλλά τότε? Το όνομά σας. Το όνομά σας και το σπαθί σας, πρίγκιπα Υψηλάντη. Το σπαθί μου? Μα αυτό? Δεν σας καταλαβαίνω. Το σπαθί μου ανήκει στο τζάρο. Ήρθε η ώρα να ανήκει και στο γένος. Ζητώ συγγνώμη. Κάτι θέλει να μου πει ο υπασπιστής μου. Με συγχωρείς, Αλεξανδρία, αλλά έχεις ένα επίγον μήνυμα. Από ποιον? Από τον Καποδίστρια. Με την προφορική σύσταση να σου δοθεί αμέσως. Και μάλιστα αν έχεις σε ακρόαση έναν κάποιο Ξάνθο. Ξέρεις τι μου ζητάει ο Καποδίστριας? Να σπεύσω να τον επισκεφθώ πριν αναλάβω οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη μου. Τι να συμβαίνει άραγε? Δεν καταλαβαίνω. Αρνούμαι να καταλάβω. Κάποιο μπέρδεμα ίσως, ή κάποια ίντριγκα. Κατακουζινέ, πες τον απεσταλμένο του Καποδίστρια ότι ναι, θα σπεύσω οπωσδήποτε να συναντήσω τον εξοχότατο υπουργό. Και σε ευχαριστώ. Θα πρέπει να σας παρακαλέσω να διακόψουμε εδώ τη συνομιλία μας. Με ζητούν από τα ανάκτορα επειγόντως. Επειγόντως. Παρακαλώ να συνεχίσουμε αύριο την ίδια ώρα. Όπως προτιμάτε, πρίγκιπα. Αλλά η συνομιλία μας δεν πρέπει να κλείσει σήμερα εδώ που την αφήσαμε. Αύριο. Σας παρακαλώ, αύριο. Θα συνεχίσουμε αύριο. Και τώρα θα μου επιτρέψετε. Μάλιστα, πρίγκιπα. Αλλά προτού βγω από αυτό το γραφείο, πρέπει να σας πω κάτι ακόμα. Το όνομά σας και το σπαθί σας που ζητά το γένος σημαίνει ότι η εταιρεία μας σας παρακαλεί να αναλάβετε την αρχηγία της. Την αρχηγία? Τι είναι αυτά που λέτε? Η απόφαση της ανώτατης αρχής που διοικεί μέχρι σήμερα την εταιρεία μας. Τώρα η υπέρτατη εξουσία θα περάσει σε εσάς, πρίγκιπα Υψηλάντη. Είναι τόσο συνταρακτικά αυτά που μου λέτε, ώστε αληθινά δεν ξέρω τι να πω.
Όμως είπαμε αύριο. Ναι. Αύριο, αγαπητέ μου Ξάνθο, θα σας δώσω την απάντηση. Και τώρα, γεια σας, καλέ μου φίλε. Μαντώ, προχώρη, έρχομαι. Τι τρέχει πάλι? Σε ξάφνιασα να με συμπαθάς. Δεν ήξερα ότι ήσουν πάλι βυθισμένοι στους συλλογισμούς σου, που τους κρύβεις από την ίδια σου τη μάνα. Όχι, μητέρα. Όχι τώρα. Τρεις μέρες έχω έρθει από την Πάρο. Κι ακόμα δεν έχουμε μιλήσει σαν μάνα με παιδί. Είχα να σε ρωτήσω, να μάθω, να μου πεις. Δεν βρήκαμε καιρό, αυτό είναι όλο. Όχι, Μαντώ. Δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν με αντέχεις πια. Μπορεί και να με μισείς. Χωρίσαν οι δρόμοι μας, έτσι σ' άκουσε η νένα σου να λες. Εσύ μου έδωσες την αφορμή να ξεστομίσω αυτό το λόγο. Εσύ με την επιμονή σου να ξεριζώσεις από την ψυχή μου την ιδέα. Την ιδέα? Ποια ιδέα? Τις παλαβομάρες εκείνου του Ξάνθου για τον ξεσηκωμό του γένους? Πάψε. Ή εκείνες τις τρελές ιδέες? Πάψε. Πάψε να μιλάς έτσι για πράγματα που πιστεύουν τώρα χιλιάδες σαν και εμένα. Μανταλούσα, με κάνεις και τρομάζω, παιδί μου. Μα δεν καταλαβαίνεις, μάνα, ότι η ζωή μου τώρα κρέμεται ολόκληρη από αυτό που προσδοκώ? Δεν το νιώθεις πως αυτή η ακινησία που με ζώνει θα με σβήσει? Να καρτεράσω το θάμα, το φως που έταζε ο Ξάνθος, και να μην υπάρχει κανένας να σε βγάλει από αυτή την τρομερή μοναξιά. Πάμε τότε πίσω στο Τριέστη. Να κάνω τι εκεί? Να παντρευτώ ένα ακόμη? Να του κάνω παιδιά, να τα αναθρέψω, να γεράσω όπως εσύ, όπως η Νένα, όπως όλες οι γυναίκες? Αυτός δεν είναι ο προορισμός κάθε γυναίκας. Εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Εγώ ζητάω κάτι πιο μεγάλο. Αν έρθει, σώθηκα. Λυτρώθηκα. Αλλιώς. Άσε με μόνη μου, μητέρα. Φύγε. Φύγε από κοντά μου. Θεέ μου, εσύ που λύγησες, βοήθησέ με. Σε κάλεσα έτσι επιγόντως, επειδή πρόκειται να δεχθώ σε λίγο τον πρίγκιπα Υψηλάντη. Εποφελούμαι από την παρουσία σου στην Πετρούπολη για να σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις σε μια υπόθεση που αφορά την Ελλάδα. Είμαι ένα μήνα στην Πετρούπολη και μόλις σήμερα θυμήθηκες την ύπαρξή μου. Ροξάνδρα, δεν ξεχνώ ποτέ ούτε σένα. Σε παρακαλώ, μη με παρασύρει σε λόγια που δεν ταιριάζουν ούτε στη δική σου ούτε στη δική μου αξιοπρέπεια. Για μένα τώρα πια είσαι η Βαρόνι Έλντινγκ. Τι αυστηρότης ξαφνικά. Πες πως το παρελθόν δεν υπήρξε ποτέ, πως ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρο που το βλέπω συχνά στον ύπνο μου όμως και με τυρανά. Εσύ τουλάχιστον έχεις σύζυγο, έχεις παιδιά. Ενώ εγώ τι έχω? Τι μου απόμεινε πέρα από το ότι ξέρω πως θα γεράσω και θα πεθάνω με τον καημό πως θυσίασα και την καρδιά μου ακόμα για την πολιτική μου σταδιοδρομία? Για καθήκοντα υπέρτερα, όπως τα έλεγα τότε. Και αλίμονο, το έλεγα κι εγώ, κάνοντας θυσία για την πολιτική σου μεγαλοφία. Για να σωθεί, να λάμψει. Να λάμψει.
Πώς? Ο Μέτεριχ επιβλήθηκε. Η ιερή συμμαχία που εγώ σαν ανόητος προσπαθούσα να πολεμήσω θριάμβευσε και θριαμβεύει. Μην απογοητεύεσαι ακόμα. Υπάρχει πάντα η ελπίδα. Καμία. Η ιερή συμμαχία είναι ακλόνητη και παντοδύναμη. Θα κατευθύνει τις τύχες της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες ακόμα. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο σκληρή, πιο αυταρχική. Ενώ εγώ γίνομαι ολοένα και πιο υποχωρητικός. Υποτακτικός του Νέσελρον, που υποτίθεται πως μοιραζόμαστε μαζί τις διπλωματικές υπηρεσίες, ενώ στην πραγματικότητα εκείνος είναι ο υπουργός, και εγώ δεν είμαι παρά ένα πιόνι μέσα στο Υπουργείο. Πόση πίκρα κρύβουν τα λόγια σου. Πίκρα. Πώς να μην πικραθείς όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα. Τις ραδιουργίες των πολιτικών, τις μηχανογραφίες του Μέτερνιχ, το να περνάς αδιάκοπα από την ευμένεια στη δυσμένεια του τσάρου, από την εμπιστοσύνη του στη δυσπιστία του, από το χαμόγελό του στην καχύποπτη ματιά του. Αυτός είναι ο δικός μου Γολγοθάς, Ροξάνδρα. Ναι. Κόντε, ήρθε ο πρίγκιπας Υψηλάντης και ο υπασπιστής του. Υπασπιστής του, μα εγώ περίμενα μόνο τον πρίγκιπα. Ναι, αλλά εκόπιασε το κανταγουζινός. Τάνω να εξαπροβοδήσω, αφέντη. Όχι. Μόνο μην τους φέρεις αμέσως μέσα, θα σε ειδοποιήσω. Όπως ορίζει ο αφεντάκης μου. Μιλώντας με τον Τζορτζέτο, ξαναβρήκες το χαμόγελό σου. Κάθε φορά που σκέφτομαι τους Κορφούς, γαλινεύω. Ας έρθουμε όμως στο ζήτημα για το οποίο σε κάλεσα. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις σε μια υπόθεση που έχει σχέση με τον Υψηλάντη και με την πατρίδα. Εννοείς το γένος. Αυτό το έρμο, το γένος, που όλοι θέλουμε να το βοηθήσουμε και όλοι κοντεύουμε να το καταστρέψουμε με τις επιπολαιότητες και τις μορίες μας. Δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει μια μυστική οργάνωση, φιλική εταιρεία την ονομάζουν. Ναι, κάτι έχω ακούσει. Από τον πατέρα μου. Του ζήτησαν την εισφορά του και την έδωσε πρόθυμα. Και όσο περιοριζόντουσαν στις εισφορές, ο κίνδυνος ήταν ελάχιστος. Με την πάροδο όμως του χρόνου άρχισαν να αποκτούν πολλά μέλη και να παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Και τώρα ετοιμάζουν, λέει, ανταρσία. Ανταρσία? Κατά του Σουλτάνου εννοείς? Ναι, η ανόητη. Επανάσταση, έτσι τη λένε. Η μεγάλη επανάσταση των Ραγιάδων. Απίστευτο. Το πιο απίστευτο είναι πως ήρθαν και σε μένα. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι μου πρότειναν. Να γίνω, λέει, ο αρχηγός τους. Δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα. Ένα τσούρμο τρελή που θέλουν να καταστρέψουν το έθνος. Σου πρότειναν, είπες, να γίνεις αρχηγός τους. Όπως θα ακούσουν. Εγώ βέβαια τους έδιωξα όσο πιο μαλακά μπορούσα, γιατί δεν ήθελα ούτε να τους ντροπιάσω ούτε να τους πληγώσω. Αυτοί όμως μέσα στην παραζάλη τους δεν κατάλαβαν κουβέντα πόσα τους είπα και πήγανε στον Υψηλάντη. Να του προτείνουν την αρχηγία. Υποθέτω. Γι' αυτό φοβάμαι. Κάλεσα λοιπόν εδώ τον Υψηλάντη για να του μιλήσω, να τον προφυλάξω. Να τον προφυλάξεις, είπες. Ναι. Ξέρουμε και δυο πόσο ενθουσιώδης είναι. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις να τον πείσουμε να μην κάνει μια ενέργεια που μπορεί να προξενήσει τεράστιες καταστροφές. Να βοηθήσω εγώ σε μια τέτοια περίπτωση? Μα... Γνωριζόσαστε από παιδιά. Σε θαυμάζει και σε εκτιμά. Κάποτε μάλιστα μου είχε εξομολογηθεί ο ίδιος πως ήταν ερωτευμένος μαζί σου και ήθελε να σε ζητήσει σε γάμο. Και θα τον δεχόμουν για σύζυγό μου. Αν δεν είχα δώσει από τότε την καρδιά μου. Σε παρακαλώ. Ας τα αφήσουμε αυτά και ας κοιτάξουμε μπροστά. Αφού λοιπόν μπορείς να τον πείσεις, σε παρακαλώ. Προσπάθησα να του πείσω ότι εκεί που θέλουν να τον παρασύρουν. Στάσου. Είσαι βέβαιος ότι εκεί που όπως λες θέλουν να τον παρασύρουν, κρύβεται κίνδυνος? Απόλυτα. Εγώ αμφιβάλλω. Εγώ όταν άκουσα ότι πρόκειται για το λυτρωμό του γένους, ενθουσιάστηκα. Κάτι ένιωσα μέσα μου. Φοβάμαι πως αν δεν μπορέσουμε να τον μεταπίσουμε, η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε πολύ μεγάλη συμφορά. Ροξάνδρα, αγαπημένη, τι ευτυχία να σας βλέπω ύστερα από τόσο καιρό. Ήρθα για λίγες μέρες στην Πετρούπολη. Περαστική όπως πάντα. Πρίγκιπα,
Ροξάνδρα, αγαπητή. Εξοχότατε στις διαταγές σας. Καθίστε. Η παρουσία της Ροξάνδρας, κόντε μου, αφήνει μάλλον την εντύπωση ότι η συνάντησή μας δεν έχει επίσημο πολιτικό, ας πούμε, χαρακτήρα. Απεναντίας. Εγώ θα έλεγα πως είναι η επισημότερη συνάντηση που είχαμε ποτέ εμείς οι δυο. Πρόκειται για εκείνη τη μυστική οργάνωση που αποκαλείται Φιλική Εταιρεία. Τι? Γνωρίζετε για τη Φιλική Εταιρεία? Τα πάντα. Και από καιρό. Το μόνο που δεν μπορούσα να φανταστώ ήταν πως αυτοί οι συνωμότες... Συνωμότες? Πώς αλλιώς θα θέλατε να τους αποκαλέσω? Πατριώτες. Που ωστόσο αναπτύσσουν συνωμοτική δράση. Κατά του Σουλτάνου. Κατά της Γαλήνης της Ευρώπης. Γαλήνης που στηρίζεται στον αυταρχισμό και την αδικία. Πρίγκιπα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά παρασύρθηκα. Από τι? Από μια υποψία που σχετίζεται με την επίσκεψη ενός απεσταλμένου της Φιλικής Εταιρείας στο σπίτι μου και κάποια βαρυσήμαντη πρότασή του. Αυτό ακριβώς που φοβόμουν. Τι εννοείτε? Την πρόταση του να ηγηθείτε της Φιλικής Εταιρείας. Μα πώς ξέρετε? Πώς μαντέψατε? Είναι πολύ απλό, αγαπητέ μου πρίγκιπα. Ο ίδιος ακριβώς αντιπρόσωπος την ίδια ακριβώς πρόταση είχε κάνει πριν από εσάς σε μένα. Και την απέρριψε. Αυτό είναι κάτι που δεν το είχα υπόψη μου. Ώστε την απορρίψατε. Κατηγορηματικά. Θεωρώ αυτή την ενέργεια ανόητη και επικίνδυνη, τρελή και καταστρεπτική. Αυτοί οι άνθρωποι, πρίγκιπα, θέλουν να ξεσηκώσουν επανάσταση. Να επιτεθούν, λέει, κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χωρίς χρήματα, χωρίς στόλους, χωρίς στρατεύματα. Και έχοντας εναντίον τους όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Πώς θα αντιμετωπίσουν μια χούφτα Έλληνες άοπλοι και απειροπόλεμοι τα φουσάτα του Σουλτάνου? Και τι άλλο μπορεί να τους περιμένει πέρα από τον όλεθρο και την καταστροφή, τον αφανισμό του έθνους? Η εικόνα όπως την περιγράφει η εξοχότη σου είναι πράγματι ζωφερή. Αλλά είναι η μια πλευρά της εικόνας, η χειρότερη, η μαύρη. Θα ξέρατε μήπως εσείς να μας πείτε την άλλη πλευρά της εικόνας? Ο πόθος της ελευθερίας, κόντε. Πόσες φορές δεν έχουν ξεσηκωθεί οι Έλληνες? Και πόσες φορές δεν έχει πνιγεί στο αίμα αυτός ο ανόητος ξεσηκωμός τους? Γιατί πάντα υποκινούσαν τον ξεσηκωμό τους οι τρανοί του κόσμου για τα συμφέροντά τους. Και ύστερα τους άφηναν στο έλεος και την εκδίκηση του Τούρκου. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω ότι ελπίζω τώρα ο τσάρος μας να μην αφήσει στο έλεος του Τούρκου τους Έλληνες, αν ξεσηκωθούν. Γελιέστε, Μαρόνι. Δυστυχώς ο αυτοκράτορας θα είναι υποχρεωμένος να φερθεί έτσι, αν αυτοί οι ανόητοι της Φιλικής Εταιρείας ξεσηκώσουν την ανταρσία. More young.